της βρίσκεται στην κορύφωσή της και όπως αναμένεται τουλάχιστον από, από το λιμενικό σώμα, αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες. Δεν είναι αυξανόμενος αυτός ο αριθμός ή κάπου σταθεροποιείται? Είναι σταθερός αυτός ο αριθμός, Ευρυδίκη, αλλά υπάρχει όμως η τάση να αυξηθεί από τη στιγμή που μεγαλώνει το πρόβλημα στις χώρες αυτές όπως είναι στη Συρία. Βεβαίως να πούμε ότι... Κυρίως λοιπόν είναι Σύριοι πρόσφυγες. Κατά 90 ναι. και πλέον τις 100. Οι συνολικές αφήξεις το Μάη του φέτος ήταν 5.718. Ο μέσος όρος αφήξεων είναι περίπου 120 έως 150 άτομα ημερησίως. Και μόνο την Πέμπτη, χαρακτηριστικά να σας πω, την προηγούμενη Πέμπτη, πριν από τρεις ημέρες, 623 πρόσφυγες περισυνελέγησαν σε 11 περιστατικά από το λιμενικό σώμα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Αγαθονήσι και Παλαιοχώρα. Υπάρχει και μια δέσμευση του επικεφαλής της Frontex, του Φαμπρίς Λεζερή, του Γάλλου επικεφαλής, ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα και αφορά την ενίσχυση του προσωπικού της Frontex που υπάρχει και συνυπηρετεί το λιμενικό σώμα, προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη των θαλασσίων σονόρων και βέβαια και το ανθρωπιστικό κομμάτι που έχει να κάνει με τη περισυλλογή αυτού των ανθρώπων. Και ευτυχώς, να πούμε κλείνοντας, ότι δεν είχαμε και τους τελευταίους τουλάχιστον μήνες, δεν είχαμε περιστατικά αυτά, θλιβερά περιστατικά με πνιγμούς ανθρώπων. Είναι άμεση και έγκαιρη η επέμβαση. Και να μην τα ξαναδούμε, Νίκο. Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αναταραχή έχει προκληθεί στα σύνορα Ιταλίας-Γαλλίας, όπου έχουν εγκλωβιστεί μετανάστες και πρόσφυγες μετά το κλείσιμο των σύνορων από το